είναι μια βολική αντιπαράθεση για να κρυφτεί η ουσία. Και να μην βγάλει κανείς συμπεράσματα. Δηλαδή, όταν φωνάζουμε όλοι μαζί, το μόνο σύμπτωμα είναι να βγει κανείς. Η αλήθεια είναι, όπως λέτε κι εσείς, ότι πρόκειται για ένα πόρισμα που βγάζει λάδι την κυβέρνηση και τις πολιτικές της ευθύνες. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο όμως που επιδιώκεται να κρυφτεί από τη συζήτηση είναι ότι μιλάμε για ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένα θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, και αυτό επικαλέστηκε άλλωστε και το πόρισμα του Αρειοπάγου, ότι ουδής παρακολουθείται τον, ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Δηλαδή μιλάνε για αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για να αντιμετωπίσει πρώτα και κύρια τον εχθρό λαό που αγωνίζεται. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό. Το τρίτο, επειδή πολλά ακούστηκαν, για να θυμίσουμε, την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ την παρακολουθούσαν και την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ και την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτά δεν υπάρχει καμία κουβέντα. Και όσοι τώρα ανακαλύπτουν ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ας σκεφτούν το πώς απορρίψανε και με τα δύο χέρια τις προτάσεις του ΚΚΕ για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει. Και το τελευταίο, αν κάτι προκύπτει από αυτό το πόρισμα, είναι το ίδιο το κράτος δικαίου και ο χαρακτήρας του. Μιλάμε για ένα κράτος δικαίου που υπερασπίζεται ένα βάρβαρο σάπιο σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση, που στηρίζεται στην αδικία, στην καταπάτηση των ελευθεριών του λαού, των εργαζομένων, μόνο και μόνο για να θωρακιστεί η εξουσία του κεφαλαίου. Και τα λέμε αυτά γιατί το κράτος δικαίου αυτό έχει αφήσει πολύ βαρύ αποτύπωμα όταν υπερασπίζεται με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των τραπεζικών ομίλων και την ίδια στιγμή με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχει υλοποιήσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, το είχε διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιμετωπίσει το ιδιώνυμο έγκλημα, οι κινητοποιήσεις οι οποίες πάνε να υπερασπιστούν τα σπίτια του λαού, όπως γίνεται όλο αυτό το διάστημα με μορφή χιονοστιβάδας, είναι αυτό το κράτος δικαίου που μετράει τα δισεκατομμύρια ευρώ που θα έχουν και φέτος, μόνο το πρώτο εξάμηνο, η μεγάλη επιχειρηματική κολοσσή, και την ίδια στιγμή καθημερινά μετράμε, αν θέλετε, εργατικά ατυχήματα, τη στιγμή που ένας στους δύο, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, σκέφτεται να μην πάει διακοπές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και βέβαια οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν εξισώσεις για να μπορέσουν να έχουν το στοιχειώδες το δικαίωμά τους στις σπουδές.